από τη σελίδα κοινωνικομέρισμα.gr, στην δεξιά πάνω μεριά της οθόνης πατάμε είσοδος. Μας ρωτάει αν θέλουμε να προωθήσει τη σελίδα στο Τάξης. Βάζουμε τους κωδικούς του Τάξης. Ζητάει αξιοδότηση η Δίκα για πρόσβαση. Είναι προσυμπληρωμένο το αφημί. Μας ζητάει να προσθέσουμε και το ΆΜΚΑ. Πατάμε είσοδο και έχουμε μπει στη σελίδα του κοινωνικού μερίσματος. Για όλους τους δικαιούχους είναι προσυμπληρωμένη η αίτηση. Επεξεργασία στην αίτηση. Όπως βλέπουμε, τα στοιχεία είναι συμπληρωμένα όλα. Χρειάζονται μόνο να προσθέσουμε ένα αριθμό κινητού τηλεφώνου, ένα email επικοινωνίας και ένα IBAN. Τα στοιχεία του εισοδήματος είναι προσυμπληρωμένα. Αφού τσεκάρουμε τη δήλωση και δούμε ότι συμφωνούμε, ερχόμαστε, κάνουμε έλεγχο και αποθήκευση. Αν υπάρχει οποιοδήποτε λάθος, στην κάτω μεριά θα υπάρχει ένα κόκκινο πλαίσιο στις επισημάνσεις, το οποίο θα μας λέει πού είναι το λάθος. Σε διαφορετική περίπτωση προχωράμε σε έγκριση της αίτησης. Αυτή είναι βήμα-βήμα η διαδικασία υποβολής της αίτησης για το κοινωνικό μέρισμα. Μέχρι σήμερα, περισσότερες από 900.000 αιτήσεις έχουν υποβληθεί, με τους φορολογούμενους να αγωνιούν για το αν θα είναι δικαιούχοι. Ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη αγωνία για να πάρει το μέρισμα. Υπάρχει πραγματικά σήμερα, ας πούμε, τα γραφεία όλα κάνουν μόνο μέρισμα. Στο μεταξύ, αρκετά προβλήματα υπάρχουν με την ιστοσελίδα αλλά και με απορρίψεις αιτήσεων, καθώς πολλοί ήταν αυτοί που βρήκαν λάθη στα στοιχεία τους ή αντιλήφθηκαν ότι το σύστημα θεωρεί ότι δεν βρίσκονται στη χώρα μας τα τελευταία 5 χρόνια. Σύμφωνα με δηλώσεις του κύριου Τάγαρη, Προέδρου της ΔΙΚΑ, τις επόμενες μέρες θα διορθωθούν όλα αυτά. Η διαδικασία είναι εύκολη για όποιον είναι τεχνολογικά εκπαιδευμένος. Ωστόσο, ο Πρόεδρος των Φοροτεχνικών Ηρακλείου συνιστά οι φορολογούμενοι να απευθύνονται σε ειδικούς προκειμένου να αποφευθούν λάθη που κοστίζουν. Υπάρχει δεδομένα κοινωνική ευαισθησία από όλους τους συναδέλφους. Προτείνω σε όλους να πάνε σε λογιστές να κάνουν την αίτηση, για να είναι σίγουροι ότι θα πάρουν το ποσό που τους αναλογεί. Ενώ με ένα λάθος μπορεί να μειωθεί το ποσό αρκετά ή για να χάσουν το μέρισμα. Υπολογίζεται ότι περίπου 1,3 εκατομμύρια άτομα θα είναι οι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί περισσότερες από 250.000 αιτήσεις. Το μέρισμα αναμένεται να κατατεθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 14 Δεκεμβρίου, ενώ η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή και για όσους δεν έχουν μέχρι τότε συμπληρώσει την αίτηση.